Από τη σελίδα 298 είμαστε στο βιβλίο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο δεύτερο, Β', ένα εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 298, Β' 1. Μετά δε ταύτα, ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο λέγον, να αναβώ εις την ατών πόλεων του Ιούδα. Ο δε Κύριος είπε προς αυτόν, ανάβα. Κι είπε ο Δαβίδ, πού να αναβώ. Ο δε είπε, εις Χεβρών. Ανέβη λοιπόν εκεί ο Δαβίδ και οι δύο γυναίκες αυτού, Αχινοάμ η Ισραηλίτης και Αβιγαία η γυνή Νάβαλ του Καρμηλίτου. Και τους άνδρας τους μετά αυτού ανεβίβασε ο Δαβίδ, έκαστον μετά της οικογενείας αυτού και κατόκισαν εν τες πόλες η Χεβρών. Και ήλθον οι άνδρες Ιούδα και έχρισαν εκεί τον Δαβίδ βασιλέα επί των οίκων Ιούδα. Και απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες, οι άνδρες της Ιαβής Γαλάδης ανθάψαντες τον Σαούλ. Μηνυτάς προς τους άνδρας της Ιαβής Γαλάδ και είπε προς αυτούς, ευλογημένοι να είστε παρά του Κυρίου, διότι εκάμετε το έλεος τούτο εις τον Κύριόν σας εις τον Σαούλ και θάψατε αυτόν. Ήθε λοιπόν τώρα να κάνει ο Κύριος προς εσάς έλεος και αλήθεια. Και εγώ προσέτη θέλω ανταποδώσει σε εσάς το καλόν τούτο, επειδή εκάματε τούτο το πράγμα. Τώρα λοιπόν ας καρατεωθώ συνεχείρε σας και γίνεστε ανδροί, διότι ο Κύριός σας ο Σαούλ απέθανε και προσέτει ο οίκος του Ιούδα έχρισεν εμένα βασιλέα εφ' αυτόν. Αβενήρ όμως ο γιος του Νήρ, ο αρχιστράτηγος του Σαούλ, έλαβε τον Ίσβοσε, γιον του Σαούλ, και διαβίβασεν αυτόν εις Μαχαναΐμ και έκαμεν αυτόν βασιλέα επί της Γαλάδ και επί των Ασουριτών και επί της Ιεσδραέλ και επί του Εφραήμ και επί του Εβενιαμίν και επί παντός του Ισραήλ. 40 ετών ήτο Ίσβοσθε, ο γιος του Σαούλ, ότε έγινε βασιλεύς επί τον Ισραήλ και βασίλευσε 2 έτη. Ο οίκος όμως Ιούδα ακολούθησε τον Δαβίδ. Και ο αριθμός των ημερών καθά σε βασίλευσε ο Δαβίδ εν Χεβρών, επί του οίκου Ιούδα ήσαν 7 έτη και 6 μήνας. Εξήλθε δε Αβενήρ, ο γιος του Νήρ και η δούλη του Ισβοσθέ, ιού του Σαούλ εκ Μαχαναΐμ εις Γαβάων. Και ο Ιωάβ, ο γιος Σερουίας, και οι δούλοι του Δαβίδ εξήλθον και συναπαντήθησαν πλησίον του υδροστασίου της Γαβαών και κάθισαν ημέν εντεύθεν του υδροστασίου, δε εκείθεν του υδροστασίου. Και είπε ο Αβενήρ προς τον Ιωάβ, ας σηκωθώσει τώρα οι νέοι και ας παίξωσιν έμπροσθεν ημών. Και είπε ο Ιωάβ, ας σηκωθώσιν. Και σηκώθησαν λοιπόν και πέρασαν κατά αριθμών 12 εκ του Βενιαμίν, εκ μέρους του Ίσβοσθε, ιού του Σαούλ, και 12 εκ των δούλων του Δαβίδ. Και πίασαν έκαστος των πλησίων αυτού από τις κεφαλής και διεπέρασε τη μαχαίρα αυτού στην πλευρά του πλησίων αυτού και έπεσε ονομού. Όθεν ο τόπος εκείνος ονομάστη Χελκάθ Ασουρίμ, ως της είναι εν Γαβαών. Και έγινε η μάχη σκληροτάτη κατά εκείνη την ημέρα, και ο Αβενήρ και οι άνδρες της Ισραήλ ενικήθησαν υπό των δούλων του Δαβίδ. Ήσαν δε εκεί 3 ιοί της Ερουίας, Ιωάβ και Αβισέ και Ασαήλ. Ο δε Ασαήλ το ελαφρός του σπόδας, ως μία των δορκάδων των εναγρό. Και κατεδίεξεν ο Ασαήλ ο πίσω του Αβενήρ, και τρέχονδεν εξέκλεινε στα δεξιά, ουδέ στα ύστερα εξόπισθεν του Αβενήρ. Και έβλεψεν ο Αβενήρ στα οπίστο αυτού και είπε, «Συ είσαι Ασαήλ». Ο δε απεκρίθη εγώ. Και είπε προς αυτόν ο Αβενήρ, στρέψον σύ στα δεξιά ή στα αριστερά και πιάσον την ΑΕΚ των νέων και λάβε σε αυτόν την πανοπλή αυτού. Πλην δεν θέλησε ο Ασαήλ να εκκλίνει απέπειρος πως όπισθεν αυτού. Και πάλι είπε ο Αβενήρ προς τον Ασαήλ, στρέψον από πιστέ μου, γιατί να σε χτυπήσω έως εδάφους. Πως θέλω σηκώσει τότε το πρόσωπό μου προς τον Ιωάβ των αδελφών σου. Αλλά δεν ήθελε να στρέψει. Όδεν επάταξεν αυτόν ο Αβενήρ με το όπισθεν του δόρατος αυτού εις την πέμπτην πλευράν και εξήλθε το δόρυ εκ των οπισθίων αυτού και έπεσεν εκεί και απέθανεν εν το αυτό τόπο. Και όσοι ήρχονται εις τον τόπον όπου Ασαήλ έπεσε και απέθανεν εις ταντό. Ο δε Ιωάβ και Αβισέ κατεδίωκον πίσω του Αβενήρ. Και ο ήλιος έδιεν ότε αυτοί ήλθον έως του βουνού Αμά, το οποίο είναι απέναντι γιά κατά της οδού της ερήμου Γαβάων. Και συνηθρίστησαν οι Βενιαμίν πίσω του Αβενήρ και έγιναν εν σώμα και στάθησαν επί της κορυφής του τεινός βουνού.
Τότε ο Αβενίρ εφώνασε προς τον Ιωάβ και είπε: «Θέλει κατά τρόγια κατά παύστο σιροφέα? Δεν ξέβρεις ότι η πικρία θέλει είστε εις το τέλος? Έως πότε λοιπόν δεν θέλεις προστάξει τον λαό να επιστρέψει από του να καταδιώκει τους αδελφούς αυτών?» Και είπε ο Ιωάβ: «Ζει ο Θεός, εάν δεν ήθελες λαλήσει, βεβαίως τότε ο λαός ήθελε να ανεβεί το πρωί, έκαστος από τις καταδιώξεις του αδελφού αυτού. Και σάλπισε ο Ιωάβ εν τη σάλπικη, και στάθη πας ο λαός και δεν κατεδίωκον πλέον κατόπιν του Ισραήλ ουδέ εμάχοντο. Και οδηπόρησαν ο Αβενίρ και οι άνδρες αυτού δια της παιδιάδος όλην την νύχταν εκείνη, και διέφυσαν τον Ιορδάνη και πέρασαν διόλης της Βιθρών και ήλθαν εις Μαχαναΐμ. Ο δε Ιωάβ επέστρεψε από τις καταδιώξεις του Αβενίρ, και ότε συνήθρισε πάντα το λαό, έλειπον εκ των δούλων του Δαβίδ 19 άνδρες και ο Ασαήλ. Οι δούλοι δε του Δαβίδ επάταξαν εκ του Βενιαμίν και εκ των ανδρών του Αβενίρ 360 άνδρες, ή την εσαπέθαναν. Και σήκωσαν τον Ασαήλ και έδαψαν αυτόν εν το τάφο του πατρός αυτού, το εν Βιθλέμ. Ο δε Ιωάβ και οι άνδρες αυτού οδηπόριζαν όλη τη νύχτα και έφτασαν εις Χεβρόν περί τα χαράγματα. Διήρκησε δε πολύ ο πόλεμος μεταξύ του οίκου του Σαούλ και του οίκου του Δαβίδ. Και ο μεν Δαβίδ προέβαινε κρατεούμενος, ο δε οίκος του Σαούλ προέβαινε εξασθενούμενος. Αμήν». Ο Θεός ελευθέρωσε τελικά τον Δαβίδ πραγματικά από όλα όσα προβλήματα είχε, και μόνο ο Θεός μπορεί να ελευθερώσει τους ανθρώπους στους οποίους ευαρεστείτε από όλα όσα τον κυνηγάνε. Γιατί τα προβλήματα, αδελφοί, αγαπητοί, κυνηγάνε τους ανθρώπους ακατάπαυστα. Έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος, να ζει μέσα σε μια δύσκολη ζωή. Και πολλές φορές τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ανθρώπους που μάλιστα στέκονται εχθρικοί απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο βάρβαρα πολλές φορές. Πολύ πιο δύσκολα, όπως ήταν και στο Δαβίδ, όπου ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο Σαούλ, ο οποίος απομακρύνθηκε από την παρουσία του Θεού, δεν στάθηκε στο λόγο του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός απέσυρε τη χάρη του. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί, να βλέπει ο άνθρωπος τη ζωή του ο Θεός να αποσύρει τη χάρη του. Είναι φοβερό. Και αποσύρει ο Θεός τη χάρη του όταν ο άνθρωπος δεν σταθεί πρώτον, και δεν μετανοήσει εξόλης της καρδίας δεύτερον. Το βέβαιο είναι ότι θα κάνουμε λάθη, αλλά πάρα πολύ δύσκολα ο Θεός αποσύρει τη χάρη του, αλλά την αποσύρει. Και πρέπει να συμβούν δύο τουλάχιστον και άλλα γεγονότα για να αποσύρει, για να αναγκάσουμε το Θεό να αποσύρει τη χάρη του. Το πρώτο είναι η αμαρτία, η εκούσια. Όχι κατά λάθος, όχι εξ αγνίας, αλλά εκουσίως, με επίγνωση. Υπάρχουν και πολλές αμαρτίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές στα μάτια του Θεού. Αλλά το δεύτερο που αναγκάζει, θα έλεγα, το Θεό να αποσύρει τη χάρη του είναι ότι δεν μετανοεί και με τη σκέψη του ακόμη επιμένει ότι δεν ήταν και πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έκανα. Αυτό ο Θεός δεν μπορεί να το ανεχθεί. Σε αυτό ο Θεός δεν μπορεί να σταθεί κοντά στον άνθρωπο. Μακάριος είναι ο άνθρωπος του οποίου συνεχωρήθηκε η αμαρτία, σκεπάστηκε η παράβαση, αφαιρέθη ο δόλος, η πονηριά από το πνεύμα του. Και ο λόγος του Θεού είναι αληθής. Αν όμως η αμαρτία δεν συγχωρείται και η παράβαση δεν σκεπάζεται, γιατί δεν μετενόησε εξ όλης της καρδίας πρώτον, γι' αυτό είπα τουλάχιστον δύο, ή δεύτερον, διότι δεν συγχώρεσε αυτός τις αμαρτίες που έγιναν σε αυτόν, οπότε και πάλι ο Θεός δεν μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες του ανθρώπου αυτού, ο οποίος δεν συγχωρεί, γιατί για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας
Εάν βεβαίως μετανοήσουμε εξ όλης της καρδίας μας, προϋπόθεση θέτει ο Θεός να συγχωρήσουμε εμείς τις αμαρτίες των άλλων. Εάν λοιπόν αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπάρξουν, τότε ο Θεός απομακρύνεται και καθώς απομακρύνεται ο Θεός που είναι φως, ο άνθρωπος αρχίζει και βρίσκεται στο σκοτάδι. Και καθώς απομακρύνεται ο Θεός που είναι αγάπη, ο άνθρωπος αρχίζει και βρίσκεται στην παγωνιά της έλλειψης της αγάπης. Απομακρύνει τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού που εκφράζεται, μέσα από τη χάρη του Θεού εκφράζεται το έλεος, η αγάπη, η δωρεά του Θεού στον άνθρωπο που δεν αξίζει. Αυτό θα πει χάρης Θεού. Εκφράζει ο Θεός στον άνθρωπο αυτό την αγάπη του, το έλεος του, τις δωρεές του, τις ευλογίες του, αλλά σε ανθρώπους που δεν αξίζουν. Αυτό είναι χάρις. Αυτό είναι η χάρις του Θεού. Δεν εφίστη ο Θεός τον Υιό του, τον μονογενή, αλλά τον έστειλε για να γίνει κατάρα υπέρ των αμαρτωλών. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν σταθεί και δεν περπατήσει ακριβώς το Λόγο του Θεού, μετανοών εξ όλης της καρδίας, αφού εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, και συγχωρών εξ όλης της καρδίας τις αμαρτίες και τα πτέσματα των άλλων, ο Θεός δεν μπορεί να το συγχωρέσει. Και αυτό δεν είναι για να το λέμε στους άλλους, είναι για να το λέμε στους εαυτούς μας. Το ξαναλέω και άλλες φορές θα το πω. Είναι φοβερό να απομακρύνει ο Θεός τη χάρη του από τον άνθρωπο. Φοβερό. Το πρώτο πράγμα που θα συμβαίνει είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν θα έχει ειρήνη. Δεν θα μπορεί να βρει ειρήνη. Οι σκέψεις θα τον βασανίζουν. Σκέψεις, αγωνίες, φόβοι. Γιατί χάθηκε η χάρη του Θεού. Και ύστερα, αδερφοί αγαπητοί, θα αγωνίζεται, αλλά δεν θα επιτυγχάνει. Θα προσπαθεί, αλλά θα αποτυγχάνει. Δεν θα του βγαίνει ό,τι προσπαθεί να κάνει. Και αν και τότε δεν καταλάβει και πεισματοδός συνεχίζει την οδόν του, τότε θα φτάσει ο Θεός να φυλάει έως και εις απώλεια, απομακρυνόμενος από την παρουσία του Θεού. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ όλοι μας, και αν το θυμόμαστε με φόβο Θεού, ότι η ψυχή πάντων βρίσκεται εις κίνδυνο. Κινδυνεύουμε. Κινδύνευε ο νεότερος Υιός όταν μπήκανε σκέψεις στην καρδιά του και απομακρύνθηκε από τον Πατέρα. Κινδύνεψε ο πρεσβύτερος Υιός όταν δεν μπόρεσε να συγχωρήσει τον νεότερο Υιό. Αυτός όμως που απολάμβανε τη χάρη του Θεού ήταν ο Πατέρας τους, που με αγάπη περίμενε με υπομονή και δοκιμή και ελπίδα που δεν κατεσχύνει τα παιδιά του να επιστρέψουν. Πρώτα τον πρώτο και ύστερα το δεύτερο. Και μέχρι τώρα σκεφτόμουν, καθώς διάβαζα αυτή την παραβολή, ότι ποτέ δεν εισήλθε στη χαρά του Κυρίου του ο πρεσβύτερος Υιός. Αλλά όταν το ξαναδιάβασα είδα ότι δεν εισήλθε και ο Πατέρας. Τους αφήνει ο Λόγος του Θεού και τους δυο το μεν ένα θυμωμένο και οργισμένο να μην θέλει να μπει, τον άλλον δε κατατεθλιμένο να τον παρακαλάει και με επιχειρήματα να προσπαθεί να τον πείσει να μπει. Τι έγινε στο τέλος, δεν ξέρουμε. Αλλά έτσι μας θέλει ο Θεός, να υπομείνουμε έως τέλους με αγάπη, ώστε η ελπίδα μας να είναι βεβαία και ασφαλής. Έως τέλους όμως. Πότε θα έρθει το τέλος, έλατε. Μόνο ο Θεός τα ξέρει αυτά. Με πόσο υπομονή θα κάνουμε, έως τέλους. Πόσο θα μακροθυμούμε, έως τέλους. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και σε μας ο Χριστός έως τέλους μας υπομένει. Έως τέλους μακροθυμεί. Και μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής μας, όχι μόνο μας περιμένει και μας υπομένει, αλλά και αγωνίζεται να μας κρατήσει κοντά Του.
Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ του Χριστού γίνεστε, μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Η αγάπη μακροθυμεί μέχρι πότε, μέχρι τέλους. Υπομένει μέχρι τέλους. Ελπίζει μέχρι τέλους. Και ο Δαβίδ μέχρι τέλους ήλπιζε. Και εκείνο που είναι καταπληκτικό είναι όταν έμαθε το θάνατο του Σαούλ, θρήνησε. Δηλαδή τον αγαπούσε αληθινά. Τον αγαπούσε αληθινά τον εχθρό του. Και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη, χωρίς να υπάρχει αναγέννηση και αλλαγή της καρδιάς και του πνεύματος. Και τον θρήνησε όσο θρήνησε και τον Ιωνάθαν. Αλλά το σχέδιο του Θεού προχωράει, αδερφοί. Και μακάρι να είμαστε από τη μεριά της ευλογίας και όχι από τη μεριά της κατάρας, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει «Ιδού, εγώ θέτω εμπροσθέν σου την οδόν της ευλογίας και την οδόν της κατάρας και από σένα εξαρτάται ποια οδό θα ακολουθήσεις». Και η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που δεν μας αφήνει να επιλέξουμε, αλλά μας πρόγνει, μας βοηθάει, μας ενισχύει να πάμε εκεί που μέσα από την οδό της ευλογίας θα φτάσουμε στη δόξα του Θεού. Όμως η μακροθυμία του Θεού έχει όρια. Έχει όρια. Και πέρασαν τα χρόνια. Ο Σαούλ, έτσι όπως είχε προβλέψει ο Δαβίδ, σε μάχη εθανατώθη. Δυστυχώς και ο Ιωνάθαν που δεν μπόρεσε να διαχωρίσει τη θέση του. Αλλά όχι ο Αβενίρ. Όχι ο Αβενίρ ο αρχιστράτηγος. Ο Αβενίρ παρέμεινε. Δεν τέλειωσε ο λογαριασμός του Θεού με τον Αβενίρ. Έχει λογαριασμό ακόμη. Δεν έχει περάσει η μακροθυμία του Θεού με τον Αβενίρ. Έχει ακόμη χρόνο μπροστά να εργαστεί ο Θεός μαζί του, να δοκιμάσει την καρδιά του. Ο Δαβίδ λοιπόν στη Σικλάγ, μετά από μία μεγάλη δοκιμασία αλλά και έναν μεγάλο θρίαμβο, όταν οι Αμαλικίτες κατέκαψαν και έκλεψαν όλες τις γυναίκες και τα παιδιά του Δαβίδ και των αντρών του, τώρα θριαμβευτής με την βοήθεια του Θεού, γιατί μέσα στη θλίψη του εκρατεώθη εν Κυρίω, λέει ο Λόγος του Θεού, εξεζήτησε από το Θεό οδηγία ρωτώντας το να πάει εναντίον των Αμαλικιτών, θα τους προφθάσω, και ο Θεός είπε ναι, να πας, θα τους προφθάσεις και θα τους παραδώσω στα χέρια σου. Και μια φορά ακόμη πρέπει να πω πόσο ωραία είναι να συνομιλεί και να συνεργάζεται ο άνθρωπος με το Θεό, αλλά ιδιαιτέρως ο Θεός με τον άνθρωπο. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι προσωποληπτική ενέργεια του Θεού με κάποιους ανθρώπους. Ο Θεός το έχει χαρισμένο σε όλους τους ανθρώπους που θα το εξητούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα συνεργάζεται ο Θεός με τους ανθρώπους, αλλά συνεργάζεται. Είναι ζωντανός όχι μόνο τότε στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ περισσότερο τώρα στην Καινή Διαθήκη που ανάμεσά μας είναι ο Ιησούς Χριστός, που εν τέλει κατοικεί ο Χριστός μέσα μας δια Πνεύματος Αγίου με αχώριστο τρόπο με τον Πατέρα. Γιατί το σώμα μας είναι ναός του Τριαδικού Θεού. Πόσο μάλλον λοιπόν στην Καινή Διαθήκη που ο Θεός κατοικεί μέσα μας ο Τριαδικός, δεν μπορεί ο Θεός να συνεργάζεται, δεν θέλει ο Θεός να συνεργάζεται με ανθρώπους που όμως πραγματικά το επιθυμούν. Και προσέξτε, όχι περιστασιακά, δηλαδή το άκουσα, τρέχω, ζητάω, δεν μου μιλάει, φεύγω. Δεν είναι έτσι η συνεργασία μας με το Θεό. Συνεργασία μας με το Θεό είναι απόφαση ζωής. Θέλω να ζω στην παρουσία του Θεού. Αμήν, αδερφοί. Θέλω να ζω στην παρουσία του Θεού. Αλλά το κάνω δήλωση, όχι με λόγια, με έργα. Δεν είναι ο Θεούλης μου, ο Χριστούλης μου, μια εικονίτσα, ένα φυλακτό, ένα σταυρουδάκι. Δεν είναι αυτό. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων, στην παρουσία του οποίου επιθυμώ να ζω
μέχρι το τέλος της ζωής μου 24 ώρες το 24ωρο. Έναν τέτοιον άνθρωπο ο Θεός και τον εμπιστεύεται και τον θέλει και τον αυξάνει, και το σημαντικότερο απ' όλα, τον επισκέπτεται. Θα δείτε ότι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού λένε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Καλά, δεν είναι και δικός μας Θεός. Αυτός μιλάει όμως για την προσωπική του αποκάλυψη και σχέση. «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Μπορεί να είναι και δικό σου, αλλά είναι δικός μου. Είναι ο φίλος μου που τον συναντάω, που με συναντάει, που με προστατεύει, που με φιλάει, που με συγχωρεί, που εκδηλώνει και εκφράζει πάντοτε το έλεος του και την αγάπη του στη ζωή μου, που με ανέχεται, με υποφέρει εν αγάπη, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός είναι αγάπη, αλλά αρέσκεται και στην αγάπη. Έχετε δει τα παιδιά πως ζητάνε την αγάπη? Τα μάτια τους είναι, σε κοιτάνε και σου λένε «Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς». Τον αγαπάς, αδερφέ? Χριστέ μου, σ' αγαπάμε. Τον αγαπάμε, έτσι, αδερφή? Τον αγαπάμε, τι να λέμε τώρα. Αλλά θέλουμε να μας βοηθήσει να τον αγαπήσουμε πιο πολύ ακόμη. Πιο πολύ ακόμη. Ξέρετε, αδερφοί, από όλους εσάς, έναν άνθρωπο το ξέρω πάρα πολύ καλά. Είναι η γυναίκα μου. Αλλά για σκέψου να πούμε ότι έναν άνθρωπο το ξέρω πάρα πολύ καλά. Είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Τι ωραίο που θα είναι. Και να πεις ότι δεν το θέλει ή λέει «Εντάξει, εσύ κάτσε εκεί, έχω άλλες δουλειές να κάνω». Όχι, σε περιμένει. Σε περιμένει να του εκφράσεις. «Λάβετε λόγους», λέει, «και έλθετε η συνάντησή μου». Να του εκφράσεις την αγάπη σου, τα συναισθήματά σου, την καρδιά σου, την ψυχή σου, τις αμαρτίες σου, τα λάθη σου. Με καρδιά συντετριμένη, με πνεύμα ταπεινό και με απόφαση να τρέμεις πάντοτε στο Λόγο του Θεού, ώστε να εκτελείς Αυτόν κατά πάντα. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Το μεγάλο μυστικό του Χριστού είναι δύο λέξεις. Έλεος και αγάπη. Συγγνώμη, έλεος και αλήθεια. Αγάπη δηλαδή και αλήθεια. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του Χριστού. Και αυτό το έχει ο Δαβίδ. Αλλά τώρα έχει και την εμπειρία των 13 χρόνων εκπαίδευσης και δοκιμασίας. Εκεί στη Σικλά πάει στον Κύριο και λέει: «Τώρα Κύριε, τι να κάνω? Εδώ θα κάτσω? Να πάω πίσω στο Ισραήλ, στη γη Ισραήλ?» Ξέρει, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι ο Θεός θα το απαντήσει, και ο Θεός το απάντησε. Λέει να πας. Λέει να πάω, αλλά πού να πάω? Στη Χεβρόν. Τι ωραία, δεν κάνει βήμα χωρίς να πάρει όχι την άδεια, αλλά την οδηγία, τη διαταγή από τον Κύριο. Γιατί ξέρει, όπου ο Θεός τον στείλει, εκεί θα είναι ευλογημένη η ζωή του. Και να το πω πιο σωστά και πιο ακριβέστερα, εκεί θα εκπληρωθεί το ουράνιο σχέδιο που έχει ο Θεός για αυτόν. Εκεί θα εκπληρωθούν οι αγαθές βουλές του Θεού για αυτόν. Ποτέ να μην ξεχνάμε, αδέλφια μου αγαπημένα, όταν ξεκινάμε όποιο δευτερόλεπτο της ζωής μας, ότι μπροστά μας ο Θεός έχει ετοιμασμένη αγαθή βουλή. Μάλιστα το λέει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος. «Έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός προκαταβολής κόσμου για αυτούς τους οποίους κατά χάριν ο Θεός δια του Ιησού Χριστού έσωσε». Δεν υπάρχει στιγμή της ζωής μας που δεν έχει μπροστά μας ο Θεός την αγαθή βουλή του. Αν όμως εμείς δεν πάμε από εκεί που θέλει ο Θεός, αλλά πάμε από εκεί, δεν είναι μόνο ότι θα χάσουμε τις αγαθές ή την αγαθή βουλή του Θεού, αλλά θα μπλέξουμε κιόλας. Και να δούμε τώρα το παράδειγμα του Δαβίδ με τον Αβενίρ.
Βαβενήρ αρχιστράτηγος του Σαούλ επιζήσας, επέζησε από τον καταστροφικό πόλεμο με τους Φιλιστέους. Ο Δαβίδ λέει να πάω, λέει πήγαινε. Πού να πάω? Στη Χεβρόν. Πήγε στο Χεβρόν και εκεί ήταν έτοιμα. Ο λαός του Ιούδα μόλις τον είδε του λέει σε χρύουμε βασιλιά του Ιούδα. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Αν πήγαινε σε άλλη πόλη θα γινόταν αυτό? Όχι, δεν γινότανε. Εκεί είχε ετοιμάσει ο Θεός τα πάντα και ιδιαιτέρως τις καρδιές των ανθρώπων για να εκπληρωθούν τα σχέδια του Θεού. Στη Χεβρόν είχε προσδιορίσει ο Θεός τα πρώτα 7,5 χρόνια τη βασιλεία του Δαβίδ στον Ιούδα. Όχι σε άλλη πόλη. Όχι. Μόλις έφτασε, εκεί τον υπεδέχθησαν άνθρωποι με καρδιά ετοιμασμένη από το Θεό και τον όρισαν βασιλιά του Ιούδα. Πήγε με τις γυναίκες του, με τα παιδιά του, πήγε με τους άντρες του, με τις οικογένειές τους και έκατσε. Και τι έκανε εκεί? Περίμενε. Περίμενε να δει τώρα ο Θεός θα κάνει. Πήγα εκεί που μου είπες. Συνέβη αυτό το οποίο είχες προσδιορίσει. Η συνέχεια δεν είναι δική μου. Είναι δική σου, Κύριε. Το ξαναλέω, αδερφοί. Γιατί αυτές είναι λεπτομέρειες όμως που προσδιορίζουν και καθορίζουν τη ζωή μας. Πού να πάω? Εκεί. Πήγα, Κύριε. Αμέσως είδα τα καλά αποτελέσματα. Τώρα περιμένω. Τώρα περιμένω να δω. Όχι τι πρέπει να κάνω εγώ, τι θα κάνω εγώ, τι θα γίνει, τι θα κάνει ο Θεός. Και ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα. Να τώρα ο Αβενίρ, αρχιστράτηγος, ένδοξος, πιστός και στον Θεό και στον βασιλιά του και στο λαό Ισραήλ. Ένας άνθρωπος όμως τώρα ελεύθερος, απελευθερωμένος από το Θεό, από την κυριαρχία του Σαούλ που ήταν βασιλιάς του, ώστε να έχει την δυνατότητα αυτός μόνος του να αποφασίζει. Είναι απολύτως ελεύθερος και έχει και την εξουσία. Και ο Δαβίδ ήταν ελεύθερος Σικλάγ και είχε την εξουσία και πήρε απόφαση. Αλλά μετά από προσευχή και οδηγία Θεού με άριστα αποτελέσματα. Ο Αβενίρ έχει την εξουσία, έχει τη δύναμη. Όλα τα στρατεύματα του Ισραήλ υπακούνε και υποτάσσονται σε αυτόν. Χρόνια, 40 χρόνια τώρα, και τι είναι αυτό που θα διακόψει αυτή την υπακοή? Και τώρα ελεύθερος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ελεύθερος ον πάντων, πήρα απόφαση και εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας, γιατί έχω ένα στόχο, να κερδίσω τους περισσότερους για τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστόν εις δόξαν του Θεού Πατρός. Απόλυτη ελευθερία ο Αβενίρ, και ο Θεός περιμένει να δει πώς θα τη χρησιμοποιήσει. Απόλυτη ελευθερία το παιδί του Θεού, γιατί όποιον ο Ιησούς Χριστός ελευθερώσει, αυτός πραγματικά είναι ελεύθερος, και περιμένει ο Θεός να δει πώς θα χρησιμοποιήσει την ελευθερία σου. Και ο Δαβίδ τη χρησιμοποίησε έτσι πως δεν έπρεπε, με πείσμα, με υπερηφάνεια. Αυτό που εγώ θέλω θα κάνω. Κάτσε βρε αδερφέ. Πολύ φοβερό λάθος, αδερφή. Το πείσμα, ιδιογνώμο. Δεν αλλάζω γνώμη. Το είπα και θα γίνει. Ο χριστιανός είναι ακριβώς το αντίθετο. Πάντα αλλάζει γνώμη. Γιατί θέλει να πει και να κάνει. Και ο Θεός αλλάζει γνώμη, το ξέρετε. Τι εννοώ αλλάζει γνώμη? Αλλιώς συμπεριφέρεται τώρα, στην ίδια κατάσταση αλλιώς συμπεριφέρεται αύριο. Γιατί? Γιατί ξέρει τις συνθήκες και το μέλλον. Ο χριστιανός δεν είναι αποφασιστικός, ιδιογνώμων, με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είναι ταπεινός.
σοφός προσμένοντας την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και πολύ υπομονετικός. Δεν αγριεύει, δεν θυμώνει, δεν επιβάλλει. Ακόμη και ο άντρας, ο οποίος έχει εξουσία γιατί είναι κεφαλής στην οικογένεια, όπως ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, δεν επιβάλλει, παρακαλάει. Και παρακαλάει πάντοτε ο Ιησούς Χριστός σύμφωνα με το θέλημα της κεφαλής του που είναι ο Θεός. Και ο άντρας πάντοτε παρακαλάει σύμφωνα με το θέλημα της κεφαλής του που είναι ο Χριστός. Και η γυναίκα πάντοτε παρακαλάει σύμφωνα με το θέλημα της κεφαλής της που είναι ο άντρας της. Έχει ωραία τάξη ο Θεός βάλει μέσα από το λόγο του στη ζωή μας. Αλλά μακάριοι θα είμαστε αν περπατάμε σε αυτή την τάξη. Ευσχημόνος που λέει ο λόγος του Θεού και κατά τάξη. Ο Αβερνή, ένας ήρωας του λαού Ισραήλ, ευνοημένος και ευωδούμενος από το Θεό, όταν ήρθε η ώρα να πάρει μόνος του αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις στηριγμένες στις επιθυμίες της καρδιάς του, πιθανόν στις συμβουλές άλλων και σε καμία περίπτωση στη συμβουλή του Θεού. Αν ρώταγε το Θεό, τι θα του έλεγε? Πήγαινε στο Δαβίδ, αυτόν όρισα να είναι βασιλιάς και εκεί θα σε ευλογήσω. Πήγαινε, μα είναι μακριά, μα είναι εχθρός, μα εγώ είμαι αρχιστράτηγος. Θέλησε από αρχιστράτηγος να γίνει και βασιλιάς. Γι' αυτό πήρε απόφαση, έψαξε για να έχει και τον τύπο μαζί του. Χριστέ μου, αυτός ο τύπος, τυπικά να είμαι σωστός στα μάτια του Θεού και των ανθρώπων. Ο Θεός να μας φυλάει από τη σωστή τυπική θέση. Δεν είπα ψέματα, είπες την αλήθεια? Όχι. Όχι. Με τυπικό τρόπο να καλύπτουμε τις λανθασμένες επιθυμίες της καρδιάς μας, απομακρυνόμενοι κατά αυτόν τον τρόπο από το θέλημα του Θεού. Το βρήκα τι θα κάνω, σαν τον άφρονα πλούσιο. Πώς θα έχω εξουσία, έχω δύναμη, έχω στρατεύματα, όλοι υπακούνε σε μένα. Παίρνει έναν από τους γιους του Σαούλ που είχαν απομείνει αδύναμο, χωρίς τίποτα, ούτε από το Θεό ούτε από τη φύση, δηλαδή φυσικά χαρίσματα ούτε πνευματικά χαρίσματα. Θα τον κάνω βασιλιά και θα είναι αχυροβασιλιάς, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Το βρήκα τι θα κάνω. Θα γίνω αποσπόντα βασιλιάς. Θα τον έχω εκεί αυτό να κουνάει το κεφάλι του και εγώ θα είμαι ο άρχοντας του Ισραήλ. Ας μην είναι ο Ιούδας μαζί μου. Καλή απόφαση. Τα κατάφερε. Τα κατάφερε. Αλλά δεν έχει σημασία, και εδώ να το προσέξουμε στα σχέδιά μας, αδερφοί. Μην λογαριάζεις ότι αν κάνεις έτσι θα τα καταφέρεις. Μπορεί να τα καταφέρεις. Να λογαριάζεις αν κάνεις έτσι, αν θα έχεις την εύνοια του Θεού στη συνέχεια. Τα κατάφερε. Ξέρετε πόσες φορές τα έχω καταφέρει και έχω αποτύχει? Γιατί ξέχασα να ζητήσω χάρη από το Θεό να προσευχηθώ. Γιατί ακολούθησα τις επιθυμίες της καρδιάς μου. Γιατί είμαστε άνθρωποι, αδερφοί. Και τα λάθη δεν είναι να τα βλέπουμε στους άλλους. Τα λάθη είναι να τα βλέπουμε στον εαυτό μας. Για να φροντίζουμε να μην τα ξανακάνουμε. Και μέσα από τα λάθη μας να γινόμαστε πιο σοφοί. Τα κατάφερε. Έγινε βασιλιάς στις 11 φυλές του Ισραήλ, bypass, από άλλο δρόμο.
αποσπώντα. Πήρε τον Ισβοστέ, τον έκανε βασιλιά, αρχιστράτηγος πάλι, αυτός έκανε ό,τι ήθελε. Πήγανε στο Δαβίδ και του είπανε, ξέρεις ότι το πτώμα του Σαούλ, για το οποίο θρύνησε και τον οποίον απέδειξε ότι τον αγαπούσε ειλικρινά, το πήραν οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλάδ, τους οποίους ο Σαούλ στην αρχή της βασιλείας του τους είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Όταν οι Αμμονίτες, ο Νάας, ο Αμμονίτης, τους είπε ότι θέλω να ονειδήσω όλο το λαό Ισραήλ, γι' αυτό παραδοθείτε σε μένα και θα σας βγάλω το αμάτι. Και αυτοί λένε να ζητήσουμε βοήθεια από τον Ισραήλ και αν δεν έρθει κανείς θα έρθουμε, παραδοθούμε, μας βγάλει το αμάτι. Αλλά ήταν ο Σαούλ τότε πριν ακόμη αποστατήσει και η αποστασία του, το επαναλαμβάνω, δεν ήταν αμαρτία, ήταν απροσεξία, επιπολαιότητα και χωρίς φόβο Θεού ενέργεια που δεν τον οδήγησε στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Αλλά μέχρι τότε ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, θα λέγαμε. Όταν τ' άκουσε ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω του, μάζεψε όλο το λαό Ισραήλ, πήγαν και ελευθέρωσαν τους κατοίκους Ιαβής Γαλάδ. Οι κατοίκοι αυτοί, όταν σκότωσαν οι Φιλιστέοι τον Σαούλ και κρέμασαν το πτώμα του, πήγαν άντρες πολεμιστές, το ξεκρέμασαν και το έθαψαν. Και αυτό το είπαν στο Δαβίδ. Ο Δαβίδ τους επίνεσε. Επίνεσε τους ανθρώπους που με ευγνωμοσύνη τίμησαν το κεχρισμένο βασιλιά του Κυρίου. Και τους είπε μάλιστα ότι ο Θεός να κάνει έλεος και αλήθεια σε εσάς, αλλά και εγώ θα σας ανταποδώσω και μη φοβάστε, εμένα έκαναν βασιλιά ο λαός του Ιούδα. Και τότε ήταν που ο Αβενίρ πήρε την απόφαση που είπαμε. Πήγε στη Γαλάδ και εκήρυξε βασιλιά τον Ισβοστέ. Και όχι μόνο στη Γαλάδ, αλλά και σε όλες τις 11 φυλές του Ισραήλ. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Τώρα θέλει να προχωράει ακόμη περισσότερο, θέλει να αποδείξει και τη δύναμή του σε αυτόν που ο Θεός έχει θέσει. Παίρνει στρατιώτες, πάει στον Ιωάβ, τον στρατηγό του Δαβίδ, και του λέει, έλα παίξουν οι άντρες μας μεταξύ, να δούμε ποιοι είναι οι πιο δυνατοί. Και ανόητος άνθρωπος προκάλεσε τον Ιωάβ, 12 νέοι από την Βενιαμίν φυλή, 12 νέοι από τον Ιούδα, τους έβαλε και σκοτώθηκαν και οι 24. Σκότωσε ο ένας τον άλλο. Ανόητες πράξεις ανθρώπων υπερηφάνων, χωρίς λογική και συμπόνια. Και αμέσως άρχισε ο πόλεμος. Τότε στον πόλεμο επενέβαινε ο Θεός και έδινε νίκη. Γιατί ήταν ακόμη η περίοδος που τα πράγματα λάμβαναν χώρα κάτω από τον ήλιο, χωρίς να υπάρχει αποκάλυψη της αγάπης του Θεού και της βασιλείας των ουρανών. Στον πόλεμο αυτό προφανώς κατετροπώθη ο Αβενίρ, τον ταπείνωσε ο Θεός μήπως και μετανοήσει, το έβαλε στα πόδια και ένας άσοφος νέος, πάλι με υπερηφάνεια, νικητής με το στρατόπεδο των νικητών ο Αζαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, γρήγορο στα πόδια νεαρός, κυνήγησε τον Αβενίρ. Οι ανοησίες των ανθρώπων που κινούνται από την καρδιά τους. Επειδή νίκησε, νόμισε ότι ο στρατός, νόμισε ότι μπορεί να τα κάνει όλα. Ξεχώρισε τον εαυτό του. Είμαι αδελφός του Ιωάβ. Τρέχω γρήγορα. Τρέχεις γρήγορα να πας όμως στο θάνατο. Και κυνήγησε τον Αβενίρ. Ο Αβενίρ δεν είναι κανένα παιδάκι. Στράτηγος δικαίος. Τον είδε που τον κυνήγαγε και τον έφτανε. Του λέει, Αζαήλ, εσύ είσαι, λέει, φύγε σε παρακαλώ. Λέει, μη σε σκοπεί, θα σε χτυπήσω. Και ντρέπομαι τον Ιωάβ. Τι θα πω, σκότωσα τον αδελφό του. Ο Ασαήλ όμως επέμενε. Πω, αδερφοί, μην επιμένετε σας παρακαλώ.
Μην επιμένουμε στις απόψεις μας. Άστο να δεις πώς θα τα φέρει ο Θεός τα πράγματα. Μην στηρίζεσαι ότι έχεις δίκιο. Μην στηρίζεσαι ότι μπορείς. Μην ιδιαιτέρως, μην επιμένεις την άποψή σου. Περίμενε λίγο να δεις τι θέλει ο Θεός, τι θα κάνει ο Θεός. Γιατί μπορεί η άποψή σου να σε οδηγήσει σε μεγάλες ταλαιπωρίες και σε αδιέξοδα. Είναι προπαίτεια. Αυτό, άστο αυτό. Καλά του είπε ο Αβενίρ. Φύγε παιδί μου, του λέει, θα σε χτυπήσω. Και έχει επίγνωση ο Αβενίρ της δύναμής του, αλλά ο Ασαήλ δεν είχε επίγνωση της αδυναμίας του. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας, ιδιαίτερα τις πνευματικές. Να υπερεκτιμούμε τη γνώμη μας και τις απόψεις μας, θεωρώντας ότι εμείς έχουμε δίκιο. Και τι ωραίο που είναι να έχεις γνώμη και να την ψάχνεις. Έλα εδώ ρε γυναίκα, τι λες εσύ? Φώναξε και τα παιδιά σου αν έχεις. Ρώτησε και έναν αδελφό σου, μια αδελφή σου. Ρώτησε και ένα πρεσβύτερο. Ρώτησε και άλλον. Προσευχή σου κιόλας. Γιατί η γραφή έχει, λέει, ένα ωραίο μυστικό. Εν το πλήθη των συμβούλων υπάρχει ασφάλεια. Εν το πλήθη των συμβούλων. Όχι με έναν που θα σε παρασύρει στην άποψή του, αλλά με πολλούς. Αλλά ιδιαίτερα στην προσευχή από τον Κύριο. Φύγε παιδί μου. Ο Ασαήλ όμως επιπόλαιος, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητές του, θεωρούσε ότι μπορεί να τον σκοτώσει. Έλα όμως που ο Θεός δεν τον είχε ακόμη για σκότωμα. Δεν είχε τελειώσει η ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και όταν ο Θεός κάτι δεν έχει τελειώσει, πώς εσύ πας να το τελειώσεις? Που δεν το έχει τελειώσει ο Θεός. Ή όταν τελειώνει κάτι ο Θεός, εσύ γιατί το συνεχίζεις? Πόσο ευαίσθητο είναι το Πνεύμα το Άγιο και πόσο ευαίσθητος πρέπει να είναι ο χριστιανός στη ζωή του και στην πορεία του. Και ξέρετε αδερφοί, το πιο εύκολο από αυτά είναι το κηρύττεις. Πολύ εύκολα το κηρύττεις. Δύσκολα είναι να το πράξεις. Δύσκολα είναι να το εκτελέσεις. Δύσκολα είναι να το πιστέψεις, εσύ που τα ακούς, και να πεις έτσι θα περπατάω από εδώ και στο εξής. Και ξέρετε ποια είναι η δυσκολία, και σε εσάς που ακούτε και σε μένα που τα λέω? Η καρδιά μας. Η καρδιά μας, όχι τώρα, τη δεδομένη στιγμή που θα βρεθείς εκεί όπως ο Ασαήλ, νικητής, να κυνηγάς τον ιτημένο και να θεωρήσεις ότι μπορείς να τον σκοτώσεις. Εκεί είναι το δύσκολο, να πεις «επ, καλά μου λέει». Και σε αυτό το «καλά μου λέει», εκ πείρας μικρή σας λέω, όταν σου λέει κάποιος κάτι, ακούσέ το με προσοχή, μην το προσπερνάς και πες «μήπως είναι η φωνή του Θεού αυτό». Μήπως είναι. Και ήτανε για τον Ασαήλ η φωνή του Θεού. Τον προειδοποιούσε ο Θεός, μη συνεχίζεις, θα σε σκοτώσει παιδί μου. Δεν στάθηκε για μια στιγμή να πει «μα λες ο Θεός να μου μιλάει». Σας το έχω πει μια φορά, ήμουνα πολύ καινούριος εκεί στο Αίγιο που ήμουνα, και είχε ο Χριστός βαφτίσει έναν πολύ νέο, μιας μέρας άνθρωπο με πνευμάγιο. Μια μέρα έρχονταν, τη δεύτερη μέρα τους αναγεννούσε με δύναμη ο Θεός και την τρίτη μέρα τους βάφτισε με πνευμάγιο. Ο μόνος που δεν είχε βαφτιστεί τότε ήμουν εγώ. Και εγώ τότε τους μίλαγα και σωζόντουσαν. Αλλά μένα ο Κύριος δεν με βάφτισε. Μια μέρα λοιπόν, ένας από αυτούς τους νέους, καλός άδελφος, είπε «Α», εγώ είπα «Β».
και μου λέει, άκουσε να δεις, δεν ξέρεις, δεν έχεις πνεύμα Άγιο, εγώ ξέρω. Και η καρδιά μου, ξέρετε πώς έγινε. Αγρίεψε, μου δέθηκε. Λέω, τώρα εμένα μου λέει που είμαι 15 μηνών, αυτός που είναι 15 ημερών. Ωραία σύγκριση, ε. Και ξαφνικά κάτι έγινε μέσα μου, πιστεύω ο Θεός το έκανε. Και έκανα πίσω και λέω, λες να μου μιλάει ο Θεός. Λες η άποψη του να είναι η άποψη του Θεού. Και μετά από λίγο αποδείχθηκε ότι ήταν ο Θεός. Και γλίτωσα, γιατί ήταν μέσα στη δουλειά, είμαστε συνάδελφοι. Γλίτωσα από μεγάλο πρόβλημα και μου έγινε μάθημα αυτό. Μην τον βλέπεις μικρό αυτόν που στο είπε. Μικρούς χρησιμοποιεί ο Θεός και μιλάει. Μην τον υποτιμάς. Μην τον βλέπεις ιτημένο και φεύγοντα τον αβενίρ. Αυτούς τους αδύναμους χρησιμοποιεί ο Θεός. Ο Ασαήλ όμως δεν κατάλαβε τίποτα. Επέμενε, για τον αβενίρ ήταν πάρα πολύ εύκολο. Έμπειρος και ακόμη πολύ δυνατός, εύκολα τον σκότωσε. Εύκολα τον σκότωσε, από εκεί και πέρα ο Ιωάβ θύμωσε, ο Αβισε θύμωσε, τον κυνήγησαν. Βρέθηκαν όλοι μαζί κυνηγημένοι σε ένα βουνό, ενώθηκαν οι Βενιαμίτες και ο Αβενίρ έκανε κάτι σωστό. Όλο αυτό το διάστημα έκανε κάτι σωστό που είχε καλό αποτέλεσμα. Ε, του λέει, δεν θα διατάξεις να σταματήσει ο πόλεμος. Αυτός τον είχε αρχίσει. Ο Αβενίρ τον είχε αρχίσει. Δεν θα διατάξεις να σταματήσει ο πόλεμος τώρα που έχεις την εξουσία. Δεν ξέρεις ότι η Ρομφαία έχει σαν αποτέλεσμα πίκρα να μείνει στο τέλος. Και ξέρετε, τώρα εμείς δεν σκοτώνουμε, αλλά αυτός λέει που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος. Το μίσος αφήνει πίκρα. Η αγάπη, αδελφοί, αφήνει ειρήνη. Πίκρα. Και ο Ιωάβ τ' άκουσε και λέει, αν δεν το έλεγες αυτό, δεν θα ζούσε κανείς μέχρι το πρωί. Διέταξε τους στρατιώτες του, έφυγαν, καθένας πήρε το δρόμο του. Τώρα έχει πάλι τη δυνατότητα ο Αβενίρ να κάνει το σωστό. Άραγε θα το κάνει. Και εμείς έχουμε τη δυνατότητα, δηλαδή να το πω πιο προσωπικά, και εσύ και εγώ έχουμε τη δυνατότητα σήμερα και αύριο να κάνουμε το θέλημα του Θεού με καλά αποτελέσματα. Θα το κάνουμε. Πάντως το καλό το έχει ετοιμασμένο ο Θεός για μας. Το ερώτημα είναι αν εμείς θα προχωρήσουμε τις πως θέλει ο Θεός. Αμήν. Ahem.